Ξεκίνησα σήμερα Παρασκευή οι πρώτοι χαιρετισμοί της Θεοτόκου, οι οποίοι ψάλλονται τις πρώτες 4 εβδομάδες μετά την καθαρά Δευτέρα, ενώ στη συνέχεια έπεται η ακολουθία του ακάθιστου ύμνου λίγο πριν από το Πάσχα. Ο Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Μητρόπολης Κέρκυρας, πατέρας Θεμιστοκλής Μουρζανός, μίλησε στο Start για την ιστορία των χαιρετισμών και τη σημασία τους για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Η κυρία βεβαίως δεν είναι η καλύτερη δυνατή, αλλά η Εκκλησία συνεχίζει τη ζωή της. Την περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής, κάθε Παρασκευή, τις πέντε Παρασκευές της Μεγάλης Σαρακοστής, στην Εκκλησία ψάλλουμε τον ακάθιστο ύμνο σε τέσσερα μέρη τις πρώτες τέσσερις εβδομάδες και όλων μαζί την πέμπτη εβδομάδα. Η παράδοση της Εκκλησίας λέει ότι τον 7ο αιώνα, στις αρχές του 7ου αιώνα, στην Κωνσταντινούπολη γινόταν η πολιορκία της πόλης από τους Αβάρους, έναν βάρβαρο λαό. Ο αυτοκράτορας Ηράκλειος έλειπε στην Περσία προσπαθώντας να ανακτήσει τον Τίμιο Σταυρό. Και τότε, μέσα στις δύσκολες περιστάσεις, η Εκκλησία μπόρεσε να στηρίξει με το πρόσωπο της Παναγίας τους υπερασπιστές της Κωνσταντινούπολης. Βλέπαν οι άνθρωποι, προσεύχονταν μέρα νύχτα στην Παναγία και οι εχθροί αποκρούστηκαν, παρότι δεν υπήρχε ελπίδα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα αριθμητικά και τα δυναμικά δεδομένα. Και τότε όλος ο λαός, από ευγνωμοσύνη στην Παναγία, έψαλε αυτόν τον ύμνο, τον οποίο τον έψαλε ακάθιστο, όπως λέμε, δηλαδή χωρίς να καθίσουν οι άνθρωποι καθόλου. Και αυτό έχει επικρατήσει τότε στην παράδοση της Εκκλησίας μας και την περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής θυμόμαστε αυτό το γεγονός. Είναι ένα ποιητικό κείμενο εξαίσιας τέχνης, το οποίο πιθανότατα το έχει γράψει ο Ρωμανός ο Μελωδός, ο κορυφαίος Βυζαντινός Μελουργός. Υπάρχει η εικόνα του ακαθίστου ύμνου που ήταν στην Παναγία των Βλαχερνών έξω από τα τείχη της πόλης, σήμερα στη Μονή Διονυσίου του Αγίου Όρους. Και κάθε Παρασκευή ο λαός μας συνηθίζει αυτά τα χαίρε νύμφη ανύμφευτε να τα ψάλει μαζί με τον υπέροχο κανόνα του ακαθίστου ύμνου και να πηγαίνει στις εκκλησίες να αναφέρεται στην υπεραγία Θεοτόκο ως μητέρα όλων των ανθρώπων, ως αυτή η οποία μεταφέρει τις προσευχές, τους καημούς, τα δάκρυα, τις δυσκολίες των ανθρώπων στον Χριστό και δίνει ελπίδα σε αυτόν τον κόσμο να μπορεί μέσα από την πίστη να αντέχει στις όποιες δοκιμασίες. Φέτος βεβαίως υπάρχουν μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, τα οποία όπως πολύ καλά γνωρίζετε και επανειλημμένως έχουμε πει, η Ιερά Μητρόπολη τα τηρεί και πάντοτε συμβουλεύει και όλα όσα πρέπει να γίνονται να γίνονται για να μην υπάρχει κανένα ζήτημα σε αυτή την πανδημία, σε αυτή την δοκιμασία που περνούμε. Ωστόσο οι νέοι θα είναι ανοιχτοί, θα γίνουν ακολουθίες. Το καλό είναι ότι έχουμε πολλές εκκλησίες και μπορούν οι άνθρωποι έτσι να σκορπίσουν να μην συνοστιστούν σε μία και δύο και τρεις εκκλησίες και να παρακολουθήσουν τις ακολουθίες και αν δεν μπορούν τουλάχιστον και από την τηλεόραση και από το ραδιόφωνο και από το διαδίκτυο υπάρχει δυνατότητα ή να πάνε στην εκκλησία να ανάψουν το κερί τους, να πούν στην Παναγία τον καημό τους και την προσευχή τους. Αυτή λοιπόν η περίοδος είναι για μας μια περίοδος όμορφη, κατανυκτική, πνευματική, περίοδος ελπίδας.